Να πάμε στη γεωπολιτική, να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα. Είναι καθηγητής γεωπολιτικής στρατιωτικής σχολής των Ευελπίδων. Κύριε Γρίβα, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό που λέγεται όσον αφορά με την προμήθεια που έρχεται, δεν έρχεται, την προμήθεια των αεροσκαφών F-16 προς την Τουρκία. Όταν και αν ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο, από την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, το ναι για τη Σουηδία και όταν και αν από τη Γερουσία περάσουν, θα αλλάξουν ισορροπίες κατά την εκτίμησή σας τα F-16 αυτά που θα πάρουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο? Κοιτάξτε, από μόνα τους όχι. Δεν συνιστούν κάποια ιδιαίτερη στρατηγική απειλή για την Ελλάδα. Βέβαια είναι μια σημαντική προσθήκη στο τουρκικό οπλοστάσιο. Είναι κωμικό να λέμε ότι αυτά τα... δεν το λέμε εμείς, το λένε οι Τούρκοι και οι χώροι υποστηρικτές τους, ότι τα συστήματα αυτά δεν στρέφονται κατά της Ελλάδος. Σαφώς στρέφονται. Οι Τούρκοι τα συνδυάζουν άλλωστε με μια τεράστια αγορά όπλων, ιδιαίτερα πυράβλων αέρος-αέρος, που είναι δεδομένο ότι η μόνη απειλή για αυτούς είναι η ελληνική αεροπορία. Σε κάθε περίπτωση όμως, από μόνα τους αυτά τα αεροσκάφη και δεδομένου του ήδη υπαρκτού σοβαρού ποιοτικού πλεονεκτήματος που έχει αποκτήσει η Ελλάδα με τα μαχητικά τα Ραφάλ, με τις ικανότητες στρατηγικής αεράμυνας που θα προσφέρουν οι φρεγάτες που θα έρθουν και πιθανώς και στο μέλλον και με άλλα συστήματα. Τα αναβαθμισμένα F-16 στο επίπεδο. Τα αναβαθμισμένα F-16, σαφώς, που είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωστόσο, σε συνδυασμό με άλλες ικανότητες, θα έλεγα ασύμμετρες ικανότητες υψηλής τεχνολογίας που αναπτύσσει η Τουρκία, όπως είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό και επικίνδυνο βαλιστικό οπλοστάσιο, όπως είναι πυραυλοί κρούζ και κυρίως ένας τεράστιος στόλος από ρομποτικά αεροχήματα αλλά και σκάφη επιφανείας οπλισμένα και με δικά τους όπλα, δημιουργείται ένα πακέτο, εννοείται, αν θέλετε, ικανοτήτων. Εννοείται τα ντρόουν, τα Bayraktar, αυτά που παρέσκουν και στην Ουκρανία, αυτά εννοείται? Όχι μόνο τα Bayraktar, κυρίως τα μεγαλύτερα, τα Οξουγκούρ, τα Ακιντζή, το διαφυτό Κιζιλέλμα που θα είναι και αεριοθούμενο και stealth και είναι μια οικογένεια συστημάτων. Οπότε ένας συνδυασμός συμβατικής αεροπορίας, κατώτερης μεν από τη δική μας αλλά υψηλών δυνατοτήτων, μαζί με το πυραυλικό, το βαλιστικό οπλοστάσιο και έναν πολύ μεγάλο αριθμό ρομποτικών συστημάτων, συνδιαμορφώνουν μια πολεμική μηχανή πολύ επικίνδυνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και μη αντιμετωπίσιμη. Απλώς νομίζω ότι έχει φτάσει επιτέλους η ώρα για την Ελλάδα να αξιοποιήσει το εγχώριο επιστημονικό, τεχνολογικό και επιχειρηματικό δυναμικό της και να επενδύσει και η Ελλάδα επιπλέον οι νέες αγορές του αιώνα να μην είναι αγορές του αιώνα, να είναι παραγωγές του αιώνα, να είναι εγχώρια οπλικά συστήματα που να ενισχύσουν και την οικονομία και. Δηλαδή πρέπει αυτό να μπει στην εθνική στρατηγική. Αυτό που ακούμε, ότι η αναβάθμιση των F-16 γίνεται στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία, γίνεται από Αμερικανούς ή υπάρχει και ελληνική συμμετοχή στο επίπεδο Viper, που γίνεται ένα κάθε μήνα, βγαίνει από τα υπόστεγα? Σαφώς υπάρχει και ελληνική συμμετοχή και νομίζω ότι είμαστε πλέον όριμοι η Ελλάδα. Οι τεχνολογικές μας ικανότητες, εδώ και χρόνια δηλαδή, αλλά πλέον και με το επιστημονικό δυναμικό και τεχνικό δυναμικό που υπάρχει στην Ελλάδα, το οποίο ασφικτιά, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε παραγωγές δικών μας συστημάτων. Δεν εννοώ σε μαχητικά αεροπλάνα, εννοώ σε αυτά που είναι, που δείχνουν ότι είναι η αιχμή του δόρατος στους μελλοντικούς πολέμους. Ρομποτικά συστήματα, έξυπνοι αισθητήρες και μια σειρά από άλλα. Κύριε Γρίβα, με βάση αυτό το σκηνικό που περιγράψατε για μια πολύ ισχυρή πολεμική μηχανή της Τουρκίας, με βάση όλα τα πολεμικά συστήματα τα οποία προαναφέρατε, είναι αναγκαίο πλέον ο διάλογος και αυτό που λέγεται ήδη τις τελευταίες ημέρες, να καθίσουμε στο τραπέζι να τα βρούμε? Κοιτάξτε, φοβάμαι ότι στην Ελλάδα έχουμε μία από τις πολλές παθογένειες, είναι και ένα είδος αιμονής περί ελληνοτουρκικής φιλίας. Μακάρι να μπορούσε να υπάρξει κάτι τέτοιο και μπορεί να υπάρξει, αρκεί να το θελήσει η Τουρκία. Η Τουρκία κατά τα φαινόμενα συνεχίζει να επιμένει σε μια υπεριαλιστική λογική, θέλει να επιτύχει ουσιαστικά τη μετατροπή της Ελλάδος σε μια χώρα περιορισμένης εθνικής κυριαρχίας για να προωθήσει μετά τις φιλοδοξίες της να γίνει μια αυτόνομη ευρασιατική δύναμη. Οπότε βεβαίως να συζητήσουμε, αλλά γιατί πράγμα? Δηλαδή, εάν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε διαδικασία διαλόγου
σε αυτή τη λογική εφόλης της ύλης που βάζει η Τουρκία, δηλαδή να συζητήσουμε και για τα χωρικά ύδατα, εάν μπορούμε να τα κάνουμε 12 ναυτικά μίλια ή δεν μπορούμε, να συζητήσουμε και για αποστρατιωτικοποίησεις νησιών, πολλό δε μάλλον για την κυριαρχία ελληνικών νησιών και νησίδων, τότε φυσικά και δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Ναι. Εάν πράγματι η Τουρκία ήθελε ή θέλει μια ειρηνική συνύπαρξη με την Ελλάδα που θα είναι προς όφελος και των δύο χωρών, να πάμε να προσδιορίσουμε αυτό που λέει και η ελληνική κυβέρνηση της την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ και να τελειώσει υπόθεση. Πάντως, κύριε καθηγητά, έχω την εντύπωση ότι έχουμε προσδώσει με τα φυσικές δυνατότητες στην τουρκική πολιτική. Δηλαδή ότι η Τουρκία τα καταφέρνει όλα και εμείς οι δυστυχείς απλώς την παρακολουθούμε. Αν δει κανείς από το 2015 και μετά τι έχει πετύχει η Τουρκία και τι έχει πετύχει η χώρα μας, νομίζω ότι απομυθοποιείται τελείως αυτή η εικόνα που λέμε και επαναλαμβάνουμε για την τουρκική εξωτερική πολιτική. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Κοιτάξτε, η Τουρκία βρίσκεται κυριολεκτικά στην κόψη του ξηραφιού. Επειδή ακριβώς έχει τεράστιες φιλοδοξίες και κατά κάποιο τρόπο αναταράσει ολόκληρη την παγκόσμια σκακέρα. Μέχρι στιγμής αυτή η πολιτική του άσω του ιού και του επικίνδυνου παράγοντα που ισορροπεί μεταξύ Δύσης και Ανατολής της βγαίνει. Αλλά είναι μια ισορροπία στην κόψη του ξηραφιού. Σε τι της βγαίνει? Εννοώ ότι έχει μετατρέψει τον εαυτό της μήλων της έριδος μεταξύ Δύσης και Ανατολής, αλλά προκαλεί και μεγάλες αντιδράσεις. Γι' αυτό η ελληνική εξωτερική πολιτική, κατά την ταπεινή μου άποψη, θα έπρεπε να επικεντρώσει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι χρειάζεται για ολόκληρο το διεθνές σύστημα, κυρίως για το δυτικό παράγοντα αλλά και για τους άλλους, μια πολύ ισχυρή Ελλάδα που να είναι ο κόφτης της Τουρκίας, να το πούμε έτσι, στην περιοχή. Λοιπόν, αυτό όμως σημαίνει ότι δεν μπορείς από τη μία να διεκδικείς ένα τέτοιο ρόλο και από την άλλη να προσπαθείς παντή τρόπο, έστω και θέτοντας και στο τραπέζι κρίσιμη σημασία θέματα εθνικής κυριαρχίας, να προσπαθείς να τα βρεις με την Τουρκία. Είναι αντιφατικά αυτά μεταξύ τους. Δηλαδή η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι το αντίπαλο δέος στην Τουρκία, ακριβώς γιατί η Τουρκία μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε πρόβλημα για τη διεθνή αρχιτεκτονική. Έχετε όχι μόνο τη δυτική, γενικότερα. Βάζει στο τραπέζι πράγματα που δεν πρέπει να βάλει? Μέχρι στιγμής όχι. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο, ευτυχώς. Ωστόσο, δεν μπορούμε να είμαστε τόσο άνετοι και να λέμε δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί δυστυχώς υπάρχει ένας ολόκληρος σεσμός δημοσιογράφων, πανεπιστημιακών, πολιτικών που μιλάει για ότι πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι διάφορα. Καλά, εντάξει, τώρα, μια... Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι η πολιτική της χώρας ποια είναι. Και... Σε αυτό που λένε αυτός ο κύκλος των παραγόντων που αναφέρατε πριν από λίγο, συμπεριλαμβάνεται όμως και ο διεθνής παράγοντας, γιατί βλέπουμε ιδιαίτερες πιέσεις να κάτσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε. Και αυτές οι πιέσεις δεν είναι από θεσμούς ή από κράτη που μπορείς να τα παραμελήσεις. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι ένα μεγάλο κομμάτι, ειδικά του αμερικανικού κατεστημένου, παίζει το τελευταίο του χαρτί με την Τουρκία. Έχει μια αιμονή με την Τουρκία, μη γίνει ένα δεύτερο Ιράν, και προσπαθεί παντή τρόπο να τη ρημουλκίσει στην δυτική ξανά αρχιτεκτονική. Και αυτό σημαίνει ότι πιέζει την Ελλάδα να κάνει όχι απλώς παραχωρήσει, αν μπορούσαν να ανακόβαν κομμάτια μας και να τα δίνανε. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες δυνάμεις μέσα στη Δύση και στην Ουάσιγκτον, οι οποίες θεωρούν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν σε βάθος χρόνου θα ήταν πολύ επικίνδυνο. Γιατί αν η Τουρκία δεν επιστρέψει στη Δύση, που δεν πρόκειται κατά την άποψή μου πλέον και την άποψη πολύ πιο σοβαρών από μένα, είναι δεδομένο ότι έχει ανοίξει πανιά και αρμενίζει προς την ευρασιατική συσπήρωση, τότε μια Τουρκία η οποία θα έχει πάρει κομμάτι και εθνικής κυριαρχίας από το Αιγαίο και θα έχει γίνει πολύ πιο ισχυρή, και μια Ελλάδα περιορισμένης ισχύως, θα είναι κάτι πάρα πολύ κακό για τη δυτική αρχιτεκτονική. Αν ακούσει κανείς και διαβάσει τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, λένε ακριβώς το αντίθετο. Ότι η Ελλάδα είναι το παιδί της Δύσης και είναι ο βραχίωνας για να αποσπάσει από την Τουρκία ισχύ, ζωτικό χώρο και όλα αυτά. Επί της ουσίας εμείς είμαστε αναθεωρητές και όχι οι Τούρκοι που είναι επί της ουσίας αναθεωρητές για όλη την Δύση. Ναι, λοιπόν, κύριε Γρίβα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία. Να είστε καλά. Γεια σας.